Υπάρχει φόβος για το πώς θα εξελιχθεί και η εφαρμογή της συμφωνίας με όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά προφανώς, το είπατε, επικαλεστήκατε και τον κύριο Κίρτσο, θα ακουμπήσουν αρκετά και στο προσφυγικό. Λοιπόν, πρώτο να πω ότι προφανώς η τρομοκρατία είναι τρομοκρατία. Εγώ νομίζω ότι καταλάβατε όλοι και κατάλαβε ο κύριος Χατζηδάκης ότι το εξής, ότι γεννησιουργός αιτία πίσω από αυτά, υπάρχει κάτι. Υπάρχει συγκεκριμένο πράγμα που το έκανε για να φτάσουμε εδώ, μέχρι εκεί. Άρα λοιπόν, έχουμε μια ιστορική. Είναι φιλελευθερισμός. Είναι ότι όταν γίνονται επεμβάσεις, όταν έχουν συμμετοχή εκεί, αυτό αναπτύσσει και υποτιμήθηκε ο φενταμελισμός. Βρίσκεται το υπόβραθο, υπάρχει το υπόβραθο. Υπάρχει τρέλα στο κεφάλι κάποιου τρομοκράτη. Ακούστε, δε, αυτού που γεννήθηκε και μεγάλωσε εκεί στις Βρυξέλλες. Ακούστε με, δεν είναι αιτία ο φιλελευθερισμός. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ότι καταλαβαίνετε τι λέω όταν οι επεμβάσεις και δημιουργείται και το οικονομικό υπόβαθρο τέτοιο. Φτάνουν αυτοί οι οποίοι μπορούν να μανικιουλάρουν, να δημιουργήσουν μια τέτοια κατάσταση και να το οδηγήσουν σε εξτρεμιστικές ενέργειες. Αυτό κάνουν. Είτε είναι, μένουν στο Βέλγιο, είτε μένουν εκεί. Αυτό το ζήσαμε και προηγούμενα με τις προηγούμενες επεμβάσεις, είτε στο Ιράκ, είτε στο Αφγανιστάν. Θυμηθείτε το ISIS πότε. Να αφαιθεί η Μέση Ανατολή στην τύχη της, ότι βρέξει να κατεβάσει. Θυμηθείτε το ISIS πότε δημιουργήθηκε όταν. Βεβαίως, γιατί στη Συρία δεν επέμβηκαν. Μια στιγμή, εγώ δεν λέω ότι ήταν επιτυχημένη στρατηγική, αλλά λέτε εσείς ότι έχουν γίνει επεμβάσεις. Δεν είμαι εκπρόσωπος ούτε των Αμερικανών, ούτε κανένας. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι βεβαίως οι Αμερικανοί έχουν τα λάθη τους, αλλά εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ευρώπη και οι οποίοι περνάνε καλύτερα από ό,τι θα περνάγανε στις χώρες καταγωγής τους και τα τεινάζουν όλα στον αέρα. Δεν θέλετε να καταλάβετε, γιατί αυτό απενοχοποιεί και τώρα κάνετε απενοχοποίηση αυτών των γεννησιουργών αιτιών. Είτε είναι ο νεοφιλελευθερισμός, είτε είναι οι επεμβάσεις που γίνονται. Κανείς δεν θέλει να δημιουργήσει αυτό το υπόβαθρο. Δημιουργείται και φτάνουν αυτοί που περνάνε καλά. Άλλο είναι η φτώχεια. Το ιδεολογικό άλλο επίπεδο. Είναι η αδικία. Βεβαίως να τα καταδικάσουμε. Είναι εύκολο, και άλλο είναι ο φονταμενταλισμός. Να τα ξεχωρίσουμε. Δεν καταλαβαίνετε αυτά κάτι. Και να τα ξεχωρίσετε και εσείς στο μυαλό σας. Απενοχοποιείτε όλο αυτό που είναι γεννησιουργός αιτία. Και αυτό είναι γιατί έχετε αυτή την αντίληψη στην πολιτική. Λέω λοιπόν και συνεχίζω ότι προφανώς η αιτία επομένως του φονταμενταλισμού στο Ισλάμ είναι ο νοφιλελευθερισμός. Προφανώς οι τρομοκράτες, πάλι δεν καταλάβατε. Σας εξήγησα πολύ καλά τι εννοώ. Ότι βρίσκει ο φονταμενταλισμός μετά αυτή τη δυνατότητα να το κάνει. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε και να. Δεν έχει ανάγκη πάμε από δικαιολογίες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι. Ξέρετε πότε δημιουργήθηκε. Μην απενοχοποιείτε. Κάνετε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να απενοχοποιήσετε την ιδεολογική σας. Μα δεν έχει καμία σχέση με το ιδεολογικό μου, το δικό σας. Αυτό είναι το λάθος. Έχουμε να κάνουμε με τρομοκράτες, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι και πέρα από εμάς. Κύριε Χατζηδάκη, παρακαλώ. Κύριε Ρέγα, θέλω να κάνουμε κάτι καθαρό. Διάλογο, κάνουμε εντάξει. Διάλογο. Να πω τώρα και για το προσφυγικό. Επειδή είστε συμπαθής άνθρωπος εμάς, το λέω και το δηλώνω. Δεν συμψηφίζετε την τρομοκρατία με τον νεοφιλελευθερισμό, φανώς για να όχι. το ξεκαθαρίσουμε. Φανώς όχι. Γιατί, φανώς όχι. Δεν νομίζω ότι όλοι μπορεί το καταλάβατε. Μπορεί να ακούστηκε λίγο έτσι, γι' αυτό σας το λέω. Ο κύριος Χατζηδάκης προσπάθησε να το διαμορφώσει. Είπα ξεκάθαρα, δεν υπάρχει συμψηφισμός. Τρομοκρατία είναι καταδικαστή από όπου προέρχεται. Δεν το συζητάμε αυτό. Λέμε όμως ότι δεν μπορεί να μην λαμβάνεις υπόψη σου ότι έχουμε πια και μια τρίτη κρίση ασφάλειας η οποία εγενικευθεί και δεν πήραν υπόψη σου όλα αυτά και που έχουν δημιουργηθεί. Αυτό σας είπα. Άνω τελεία, κύριε Ρίγα, μισό λεπτό. Το ρεπορτάζ προηγείται βεβαίως. Η Μαριλένα είναι πάλι. Έλα, Μαριλένα. Έχουμε μία μαρτυρία.